Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τη συζήτησή μας. Όσο προχωράει ο χρόνος, τόσο το αγεφύρωτο χάσμα των τεμπών, σαν βαριά σκιά, στέκει επί των κεφαλών μας και μας εμποδίζει να κάνουμε τον προγραμματισμό της ζωής μας, μας εμποδίζει να σκεφτούμε άλλα πράγματα, όπως την ανάπτυξη της χώρας, την οικονομία της Ελλάδος, την αποκέντρωση από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη προς την περιφέρεια, τα πανεπιστήμια μας, τα νοσοκομεία μας. Είναι τόσα πράγματα τα οποία εκκρεμούν και όμως αυτή η βαριά σκιά εδώ για κάποιο διάστημα εμποδίζει και το να σκεφτούμε. Και βλέπω σε όλες τις συζητήσεις καταλήγει ένας καυγάς, ο ένας να καλύπτει τον άλλο, ο ένας να τα ρίχνει στον άλλο, ενώ είναι μαθηματικά βέβαιο ότι όλα τα κόμματα και τα τρία, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που υπήρξαν στην εξουσία όλη αυτή την τριακονταετία, έχουν εξαδιαιρέτου ευθύνη για την ανοργανωσιά του κράτους. Άρα και για τα Τέμπη και για το Μάτι και για τη Μάντρα, για όλα. Γιατί και στο Μάτι τι είχε γίνει, η αστυνομία δεν ήξερε πού να στείλει τους οδηγούς και τους έστενε στη φωτιά. Και στη Μάντρα τι είχε γίνει, απεδείχθη ότι ήταν και εκεί οι μελέτες χρονίζουσε στα συρτάρια των αντιδημάρχων και δεν προωθούν το για να πάρουν έγκριση. Και πέθανε ο κόσμος και τότε τέθηκε το θέμα πότε θα γίνουν. Το ίδιο και τώρα. Έπρεπε να υπάρξουν τα θύματα για να σκεφτούμε την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, το πώς γίνονται οι βάρδιες, αν η ΔΑΚΕ διοικεί τον ΟΣΕ ή η ΠΑΣΚΕ ή η ΕΣΑΚ ή δεν ξέρω ποιος. Το να βάζουμε μυαλό εκ των υστέρων είναι μία μέθοδος που τη χρησιμοποιούμε συνήθως για να επουλώσουμε τις πληγές, που δεν είναι όμως ειλικρινής αυτή η μέθοδος, διότι κατ' ουσίαν βάζουμε κάτω από το χαλί όλα. Δηλαδή τι κάνει τώρα ο ΣΕ για να βελτιώσει την ασφάλεια, πέστε μου τι κάνει. Τι κάνει, θα παραγγείλει νέα συστήματα, ναι. Και ποιους θα εκπαιδεύσει σε αυτά τα συστήματα και θα είναι διπλές οι βάρδιες, τι θα γίνει. Θα μπορεί ο άλλος με μπλάνκο να πάει να αλλάξει το... Όλα αυτά σε ένα κακομαθημένο κοινό όπως οι σταθμάρχες, ένα κακομαθημένο κοινό, όλα αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες, είναι δικαιολογίες. Δεν ακούγονται σαν θεραπεία του προβλήματος. Όπως και για τις, στα νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία τι είχε γίνει. Λένε αυξάνουμε τις θέσεις εντατικής. Αυξάνουμε και έβαζε ο τάδε εφοπλιστής 5 θέσεις ακόμη, ο άλλος 10, ο άλλος τον Άσιο 90 θέσεις, ξέρετε, καταλαβαίνετε. Και που γίνανε αυτές οι θέσεις, μετά λέει δεν υπήρχαν γιατροί να καλύψουν τις θέσεις των εντατικολόγων. Δηλαδή έπασχε το πράγμα που πολύ νωρίτερα, πολύ πιο κάτω. Φτιάξαμε εντατικές, δεν υπήρχαν εξειδικευμένοι άνθρωποι. Όπως παλιά ο γεννηματάς είχε φτιάξει 360 κέντρα, κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα και μετά όταν πήγε να βάλει γιατρούς δεν πηγαίναν οι γιατροί. Και αυτά τα κέντρα μεταβλήθησαν σε πυροσβεστική υπηρεσία, σε αστυνομία,
Δηλαδή τα κτίρια μόνο χρησιμοποιήθησαν ως κέντρο υγείας, τσάμπα τα λεφτά που εξόπλισαν και όλα αυτά που κάνανε. Από τα κέντρα υγείας τα 360 ούτε 5 σε αριθμό δεν λειτουργήσαν. Το ξέρετε αυτό. Γιατί προτρέχουμε. Παραγγείλαμε πρώτα τον εξοπλισμό 360 κέντρων υγείας και μετά διαπιστώσαμε ότι δεν είχαμε το προσωπικό το εξειδικευμένο ή και το πρόθυμο να πάει, διότι όταν του λες του αλλού πήγαινε στα Γρεβενά στο κέντρο υγείας, σου λέει πώς θα πάω εκεί, με 1.300 ευρώ θα πάω εγώ εκεί, γιατρός, τι να κάνω εκεί, μες στα βουνά, σου λέει, σκέπτεται έτσι ο άλλος. Ενώ έπρεπε να σκεφτεί τελείως διαφορετικά, ότι πηγαίνοντας στα Γρεβενά εξυπηρετεί τον αγροτικό κόσμο και ξεκινάει μια καριέρα αρκετά ελπιδοφόρα. Είναι... Μπορούσαμε να έχουμε και οικονομικά κίνητρα για να πάνε, να πάει ο ιατρικό προσωπικό στην Ύπεθρο. Αλλά έτσι απρογραμμάτιστα δεν πήγε. Και σας λέω, 360 κέντρα υγείας χρησιμοποίησαν για οτιδήποτε άλλο πλην της υγείας. Λοιπόν, ψάχνω να βρω το τι έχει γίνει και στα Τέμπη, αν και η Οδύνη μας καταλαμβάνει και δεν έχουμε κουράγιο να βρούμε το τι φταίει. Γιατί και το τι φταίει χρειάζεται κουράγιο. Έτσι, εγώ βλέπω, επαναλαμβάνω, σε όλες τις εκπομπές ξεκινάνε με κάθε καλή διάθεση οι παρουσιαστές και μετά από 2 λεπτά αρχίζει το βρυσίδι και δεν ξέρω εναντίον ποιου είναι το βρυσίδι. Και καταλήγουν όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι είναι έτσι, δηλαδή κάτι συνθήματα που ποιους εξυπηρετούν, τη Χούντα και την άκρα αριστερά. Αυτό ο γενικός αφορισμός των πάντων εξυπηρετεί 2 ειδών ιδεολογίες. Την άκρα δεξιά, Βελόπουλους, Χρυσές Αυγές, Κασιδιάριζες και όλο αυτό το σκυλολόι και την άκρα αριστερά που καραδοκεί και αυτή για να μας πει να διώξουμε τη δημοκρατία και να φέρουμε το προλεταριάτο, την δικτατορία την άλλη που είναι καλύτερη από τη δικτατορία του Παπαδόπουλου και του Μαχαρέζου κατά τους κομμουνιστές, είναι καλύτερη η δικτατορία των κομμουνιστών. Τέλος πάντων, έχουμε την τιμή να είναι ξανά μαζί μας ο κύριος Μόσχος, ο οποίος είναι μέσα στη ζωή και νέος άνθρωπος και είναι και μέσα στη ζωή συνέχεια και έχει πολλαπλό ρόλο στην Ένωση Κεντρών, τον οποίο θα σας τον αναφέρουμε μελλοντικώς. Προς το παρόν είναι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική και γι' αυτό συμμετέχει στις εκπομπές. Καλησπέρα και όλα και καλησπέρα, καλώς κύριε, ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλησπέρα σας. Δυστυχώς βλέπουμε ότι σιγά σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι. Ναι. Με αφορμή τα Τέμπη και βλέπουμε ότι τα πάντα χτίζονται, δημιουργούνται εκ του προχείρου. Τα πάντα, είτε στην υγεία, είτε στην παιδεία. Ακούγεστε καλά, πιστεύω, ακούγεστε. Ναι. Είτε στην υγεία, είτε στην παιδεία, είτε στο εκπαιδευτικό σύστημα. Πάντα δημιουργούμε κάτι χωρίς ήδη να έχουμε σκεφτεί ή να υπάρχει ένα σχέδιο για το πώς θα χρησιμοποιηθούν δηλαδή πάμε οι εγκαταστάσεις. Βαδίζουμε στην τύχη, στο πρώτο. Βαδίζουμε δυστυχώς στον αυτόματο πιλότο, σε πολλά ζητήματα. Φτιάξαμε τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Μάλιστα. Τα οποία πολλά από αυτά δεν χρησιμοποιούνται και ρημάζουν. Ναι, καλά. Αυτά όλα, νομίζω. Φτιάχνουμε νοσοκομεία
αλλά δεν έχουμε προσωπικό για να τα στελεχώσουμε. Δημιουργούνται, για παράδειγμα, μεγάλοι σταθμοί, για να αναφερθούμε και στο σιδηρόδρομο, χωρίς καν να χρησιμοποιούνται αυτοί οι σταθμοί. Mm. Δηλαδή να μην μπορούν να στελεχωθούν και να μην σταματάνε καν τα τρένα σε αυτούς τους σταθμούς. Υπάρχουν σταθμοί δηλαδή που δεν λειτουργούν απλά ή υπολειτουργούν. Είναι... Δεν έχουν ολοκληρωμένο δυναμικό. Ναι. Δυστυχώς λειτουργούμε με μπαλώματα, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές. Καλά, αυτή η διοίκηση, ας πούμε, του ΟΣΕ, επί του προκειμένου, δεν κάθεται πάνω από ένα τραπέζι έρθουν οι φάκελοι να δούμε πού βρίσκεται η κάθε υποδομή. Δεν κάθονται να συνεργαστούν με τους πιο κάτω, ώστε να δούμε πού βρισκόμαστε. Γιατί ένας υπουργός, ποιο είναι το καθήκον του υπουργού? Να πάει στον ΟΣΕ, να πάει στη ΔΕΗ και να πει, παιδιά, θα έρθω την Τρίτη στη ΔΕΗ, λόγω χάρη. Αλλά την Τρίτη που θα έρθω στη ΔΕΗ, όλες οι διευθύνσεις να είναι εκεί, για να έρθουν να μας ενημερώσουν. Με έγγραφα και με χάρτες, να μας ενημερώσουν, να δούμε πού βρισκόμαστε και να τους δώσουμε εντολή για τις επόμενες μήνα. Δεν πρέπει να παίρνουν εντολές αυτοί, έτσι, κουτουρούβα. Κανονικά, θα έπρεπε να λειτουργούν τα πράγματα έτσι όπως αναφέρατε. Ο υπουργός, ναι. Όταν όμως δεν λειτουργούν έτσι και λειτουργούν στον αυτόματο πιλότο πολλά ζητήματα, και δεν λέω μόνο για τον ΟΣΕ και για τη ΔΕΗ και για όλες τις... Κάνει του κεφαλιού του δηλαδή υπάλληλος. Λειτουργούν στον αυτόματο πιλότο πολλά ζητήματα. Λέει το στοιχειώδες χρέος κάθε διευθυντή να αναφέρει. Δεν μπορεί να μην είναι θέμα διευθυντή, μπορεί να είναι θέμα υποδιευθυντή. Μπορεί να είναι θέμα της διευθύνσεως. Κάθε διεύθυνση δεν έχει στοιχειώδη υποχρέωση να αναφέρει στη διοίκηση ότι, κύριοι, αυτό το έργο που αναλάβαμε δεν προχωράει για λόγους οικονομικούς. Και κοιτάξτε, βρέστε κάποια λεφτά, γιατί αλλιώς θα κουτουλήσουν τα τρένα, λόγω χάρη. Δεν θα το πει και αυτό? Βεβαίως θα το πει. Το θέμα είναι αν θα προχωρήσουν τα έργα, πράγματι. Και τι πρέπει να βρεθεί για να προχωρήσουν τα έργα. Ναι, αυτό. Γιατί όλα κινούνται, αυτό που σας είπα, στον αυτόματο πιλότο. Κάνανε το καθήκον τους, λένε, ενημερώσουν. Ενημέρωσαν. Από το 2004 ενημερώνουν συνεχώς. Και μάλιστα πολλά σωματεία, τα σωματεία εννοώ του... Ναι, του ΟΣΕ. Των σιδηροδρόμων, είχαν ενημερώσει επανειλημμένως για την κατάσταση του δικτύου. Δεν εισακούστηκαν. Και όταν δεν εισακούεται ένα σωματείο, συγγνώμη, όταν ένα σωματείο δεν εισακούεται, σιωπά ή κάνει τα πάντα για να ακουστεί έστω από την κοινωνία. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν, ας πούμε, στη ΔΕΗ και έβλεπα ότι θα πάρει φωτιά κάτι ή ότι θα πέσουν τρένα τι θα έκανα? Μόνο που το είπα, είμαι εντάξει η συνείδησή μου? Όχι. Στείλαν αρκετές φορές επιστολές. Μέχρι εκεί... Ναι, δεν κάναν κάτι παραπάνω. Αρκέστησαν σε επιστολές. Στις επιστολές και στο ότι το ζήτημα θα διεκπεραιωθεί. Γιατί προφανώς θα είχαν και κάποιες... Διαβεβαιώσεις ότι το ζήτημα θα διεκπεραιωθεί. Ναι, αλλά από το 2004 μέχρι τώρα έχουν περάσει 19 χρόνια. Ναι, γίναν αργοπορία, αλλά γίναν κάποια έργα παρόλα αυτά. Κάποια έργα. Κάποια έργα. Και μην ξεχνάμε ότι μεσολάβησε. Φτάσαμε όμως να κουτουλάνε τα τρένα το ένα πάνω στο άλλο. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι απλό τροχαίο αυτό. Αυτό είναι πώς λέμε, δεν υπάρχει χειρότερο. Είναι διεθνής ο διασυρμός της χώρας στο σιδηρόδρομο. Και γνωρίζετε ότι πια δεν, ότι τα τελευταία χρόνια, ιδίως από το 10 μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων δεν μας έχει καν στα γραφήματα με την ανάπτυξη του δικτύου μας. Και αυτό σημαίνει πολλά. Ή ότι εμείς δεν στέλνουμε στοιχεία, καλύτερα, σαν Ελλάδα. Μήπως είναι καλύτερα ότι... να κλείσουμε τους σιδηροδρόμους? Με ποια έννοια το λέω? Από την ώρα που δεν κάνουμε τις σωστές επενδύσεις, από την ώρα που γινόμαστε διεθνώς ρεζίλοι
σε αυτά που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη Επιτροπή. Τι τους θέλουμε τους εδρόμους, για να σκοτώνουμε μερικούς που και που και να ρίχνουμε εκατομμύρια μετά, μήπως σωθούν οι υπόλοιποι. Δηλαδή, τι... Πιστεύω ότι δυστυχώς βέβαια με βάση τα Τέμπη, δυστυχώς, τώρα θα μου πείτε είναι λύση να θυσιάζονται κάποιοι για να έχουμε ασφαλή σιδηρόδρομο, όχι. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Άμα γίνει αντιληπτό αυτό από τους πελάτες, θα πάρει ο διάλογος και τους σιδηροδρόμους και όλα. Δυστυχώς όμως, μετά τα Τέμπη, μέσω των Τεμπών, πράγματι θα έχουμε ασφαλή σιδηρόδρομο, δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς εννοώ το λόγο των Τεμπών. Μακάρι να έχουμε. Αλλά δυστυχώς μετά από τραγικό ατύχημα, αυτό εννοώ. Μην τυχόν δεν γίνουν οι ασφαλείς οι σιδηροδρόμοι και απλά μετά από 2 χρόνια ξαναθρυνούμε. Θα έρθει γερμανικό κλιμάκιο να μας δείξει, να μας υποδείξει τον τρόπο ουσιαστικά τον οποίο, σύμφωνα με τον οποίο καλό θα έχουμε... Καλό είναι να έρθουν οι Γερμανοί. Να. Κάποτε ασφαλή εγώ, σιδηρόδρομο. Κάποτε εγώ υπηρετούσα στο πολεμικό ναυτικό και είχαμε παραγγείλει τα, για να καταλάβετε τι εστί δεξιά που λένε, είχαμε παραγγείλει κάτι υποβρύχια στη Χαντεβέ, και στη Γερμανία δηλαδή. Στη Γερμανία, Και τα είχαν κάνει χωρίς θάλαμο διευθυγής. Το υποβρύχιο πρέπει να έχει πάντα μία τρύπα σε ένα σημείο της ατράκτου, ώστε να βγαίνει με πίεση ο ναυτικός που είναι μέσα, το πλήρωμα δηλαδή, εκτοξεύονται για να μπορεί να σωθεί. Μάλιστα. Δεν μπορεί δηλαδή το υποβρύχιο, γιατί μετά γίνεται φέρετρο. Και ζωντανή δηλαδή, τους παίρνει όλους στον πάτο το υποβρύχιο, καταλάβατε. Δεν υπάρχει σωτηρία μετά. Τελειώνει το οξυγόνο και πεθαίνεις. Λοιπόν, και μια φορά ήρθε ένας ναύαρχος εκεί, και μου λέει, ποιος μιλάει γερμανικά. Του λέω, ό,τι μπορώ θα κάνω εγώ, του λέω, έχω κάνει στη Γερμανία. Μου λέει, κοίταξε, μου λέει, θα έρθουν 68 Γερμανοί. Να. Μου λέει, θα τους πηγαίνεις στο ξενοδοχείο ο Μυρίδιον του Πειραιά, αυτό λέει θα κάνεις, και θα τους φέρνεις με λεωφορεία και με γιοταχή, στη Σαλαμίνα που γινόταν η δουλειά, είχαμε βγάλει το υποβρύχιο έξω και του κάναμε, τρυπούσαμε την άτρακτο που ήταν περίπου τόσο πάχος, 5 εκατοστά ήταν, τρυπούσαμε και να βάλουμε το θάλαμο διαφυγής. Του λέω εγώ λοιπόν το ερώτημα. Λέω, δεν μπορούσε να το έχουμε αγοράσει με το θάλαμο διαφυγής, να το έχουν κάνει από την Κέλν, από τη Γερμανία, το θάλαμο. Λοιπόν, στενοχωρήθηκε αυτός, μου λέει, με τον τρόπο μου λέει που τα πήραμε. Δηλαδή, λέω, τι τρόπο πήραμε, δεν το πληρώσαμε, λέω, αυτό. Τσάμπα το πήραμε. Λέει, όχι, ήταν έτοιμο για αλλού. Άκου τι μου είπε, ότι τα 2 από τα 4 υποβρύχια που είχαν παραγγείλει ήταν έτοιμα για αλλού. Και μας το δώσανε εμάς, γιατί είχαμε άμεση ανάγκη λόγω των ελληνοτουρκικών. Καταλάβατε. Και γι' αυτό δεν είχανε. Δεν λέω, αλλά έτσι όπως μας το δώσανε, χωρίς θάλαμο διαφυγής. Είναι σαν να πω, θα βρω εγώ το 16 ναυτικούς που είχε μέσα. Μπέστε μέσα και αν γυρίσετε έχει καλός. Έτσι. Αυτή η κατάσταση. Αν γυρίσετε, έτσι θα λέμε και στα τρένα. Ανεβείτε πάνω, μάλλον θα πάτε Θεσσαλονίκη, αλλά αν δεν γυρίσετε θα πέσετε υπέρ των σιδηροδρόμων. Γιατί κάτι τέτοιο μου είπατε, ότι οι σιδηροδρόμοι βελτιώνονται όταν έχουμε ανθρώπινα θύματα. Ότι δυστυχώς θα βελτιωθούν εις βάρος των θυμάτων. Ότι μέσω των θυμάτων θα βελτιωθούν. Κάποτε υπήρχε ένας εφοπλιστής που έπνιγε τα καράβια. Άφτανδρα. Με το προσωπικό. Γιατί ερχόταν ο Λόιτ, οι εταιρείες, και άμα είχες νεκρό, πληρωνόσουν γρήγορα. Με νεκρούς. Λοιπόν, του λέω του εφοπλιστή αυτού, του λέω, πνίγε καράβι, δεν το ξέρω, 27 άτομα είχε πνίξει. Μου λέει, δυστυχώς, μου λέει, κύριε Λεβέντη, πνίγε το καράβι. Λέω,
Λέω και θα είσαι στενοχωρημένος, γιατί οπωσδήποτε είχε 3-4 καράβια αυτός, χάσατε, λέω, το 25% της περιουσίας σας. Λέει, εντάξει, λέει, έχω παραγγείλει άλλο. Λέω, και πώς λέω θα το πληρώσεις. Λέει, ήταν ασφαλισμένο το άλλο. Και επειδή, λέει, πνίγει και άφταντρο, άφταντρο, θα πάρουμε γρήγορα τα λεφτά μας. Λέει, τα λόγια πληρώνουν, λέει, άμα έχεις νεκρό. Άμα έχεις νεκρό, τα λόγια πληρώνουν. Ναι. Ενώ αν δεν έχεις νεκρό, αρχίζουν οι διατυπώσεις. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή, όλα έχουν γίνει στα μέτρα της εσχροκέρδειας. Δυστυχώς, δυστυχώς υπάρχει εσχροκέρδεια παντού, εκχυδαϊσμός υπάρχει παντού. Δυστυχώς, ζούμε σε μια εποχή εκχυδαϊσμού και εσχροκέρδειας σε όλους τους τομείς, έτσι. Δεν μιλάμε μόνο για το σιδηρόδρομο. Μιλάμε και για αεροπορικές εταιρείες που γίνονται πολλά πράγματα εσχροκερδή. Μιλάμε για κρατικές επιχειρήσεις που ουσιαστικά έπρεπε ήδη να έχουν εισαχθεί στον 21ο αιώνα και λειτουργούν με συνθήκες ακόμα 20ου. Και έπρεπε να περάσει η χώρα 12ετή μνημονιακή περίοδο ουσιαστικά για να μπούμε σιγά σιγά στον 21ο αιώνα. Ναι. Υπάρχουν... Τώρα ο Καραμαλής θα την πληρώσει τώρα ο Κωστάκης αυτός, ο γιος του Αχιλλέα. Γιατί κάποιος πρέπει να την πληρώσει τώρα. Όταν συμβαίνει ένα γεγονός, το πολιτικό σύστημα θα μείνει μάλλον καθαρό, γιατί η λέξη πολιτικό σύστημα είναι η Βαρδινογιάννης, η Μπόμπολας, αυτοί δεν λερώνονται με τίποτα αυτοί. Τα λεκές δεν υπάρχει απάνω τους, είναι πεντακάθαροι. Πάντα. Ναι, αυτοί δεν λερώνονται. Άρα θα την πληρώσει ένας αποδιοπομπέος τράγος. Ναι. Λοιπόν, ο Αχιλλέας, ο Κωστάκης αυτός του Αχιλλέα, ήταν τυχερός όλη τη ζωή, με διορισμούς έπαιρνε τα πάντα. Ναι, ναι. Οπότε τώρα είναι η άτυχη στιγμή που θα φορτωθεί τα πάντα. Δεν έρχονται πάντα εύκολα στη ζωή, ναι, για κανέναν. Ναι. Για κανένα. Γιατί μου έλεγε ένας δικηγόρος που μάλιστα είναι και στη Νέα Δημοκρατία αυτός ο δικηγόρος, ναι, ναι. Μου λέει τώρα θα ξεσπάσει, λέει, μάχη μεταξύ Καραμαλικών και Μητσοτακικών. Ναι, ναι. Ο Μητσοτάκης, λέει, δεν προστατεύει τον Καραμαλή, παρά του λέει έλα στη Βουλή να δώσεις λόγο. Ναι. Δηλαδή τον βοηθάει να απολογηθεί. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ο γιος του Αχιλλέα ήθελε αλλιώς, ήθελε σαν προστατευόμενο είδος, ναι. Ήθελε να ξεκινήσουμε προστατευτικά για τον Κωστάκη, για αυτόν. Ναι, ναι, ναι. Σου λέει, εμένα θα αφήσετε να βγάλω το φίδι από την τρύπα εγώ, τι δουλειά έχω εγώ, επειδή έσκασε η βόμβα στα χέρια μου, έτσι λέει ο Κωστάκης. Ναι, ναι, μεγαλοστομίες. Αλλά ο Μητσοτάκης τον φέρεται, λέει, έξυπνα και τον οδηγεί στη Βουλή. Ναι. Τον οδηγεί στη Βουλή και εκεί θα τα κάνει μουσκεμα αυτός, γιατί είναι και... Δεν είναι, δηλαδή, δεν του έχω και εμπιστοσύνη, ότι ούτε να μιλήσει μπορεί, είναι ένα πρόσωπο, δηλαδή... Ναι, είναι... Ναι. Είναι απλά ανιψιός. Ναι, είναι γλάστρα. Μία γλάστρα είναι. Ναι. Βάλε τώρα μία γλάστρα να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν ζούμε στα χρόνια της περπατούρας. η περπατούρα, το Babylin, πρέπει ουσιαστικά να αναλυφθούν ευθύνες. Ναι. Ποιος θα τις πάρει, μόνο αυτός. Αυτός τώρα έτσι όπως φαίνεται, όλη η κοινωνία αυτόν λέει. Εκτός όμως από τον Υπουργό, από τον πρώην, από τον τέος Υπουργό Μεταφορών, από ό,τι φαίνεται και με βάση τις δημοσκοπήσεις, τα Τέμπη ρίχνουν κυβέρνηση. Τα Τέμπη και ποιον φέρνουν, δεν ξέρω. Ρίχνουν, ποιον φέρνουν. Συγκυβερνήσεις, πάλι. Α, δηλαδή φέρνει κυβέρνηση συμμαχική, δηλαδή. Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος, προφανώς. Σαν τον Παπαδήμο. Κάτι τέτοιο. Αυτό βλέπω. Ναι. Πιθανότατα κυβέρνηση. Δηλαδή ανοίγει σελίδα Παπαδήμου. Ανοίγει σελίδα τεχνοκρατών. Τεχνοκρατών. Αυτό το γύρευα εγώ χρόνια. Ναι, ναι.
Αυτό βλέπω, δηλαδή, ότι με βάση... Αν ήταν ειλικρινέστερο το πολιτικό σύστημα, θα είχαμε τώρα ευνομηθεί. Θα είχε φτάσει η χώρα ψηλά πολιτικά. Ναι, ναι. Φυσικά με παρουσία πολιτικών πάντα θα είναι και η κυβέρνηση τεχνοκρατών, αλλά... Εννοείται, παιδί μου, εννοείται. Αλλά ο τεχνοκράτης δίνει, εκτονώνει μάλλον τις κρίσεις. Ναι, βέβαια. Ο τεχνοκράτης έχει το φάρμακο. Ναι. Θέλει, δεν θέλει, ο πολιτικός. Γι' αυτό και είναι και ηλίθιο το ΣΥΡΙΖΑ που λέει, που πέρασε νόμο, όχι, να μην μπορεί, λέει, ο Παπαδήμος δεν ήταν βουλευτής. Ναι. Και βάλανε στο Σύνταγμα, όποιος πρωθυπουργός γίνει σε τέτοια κυβέρνηση, να είναι τουλάχιστον βουλευτής. Να. Δηλαδή υποχρεώνει να ψάξω στους 300 ποιος να βρω Παπαδήμο. Ναι. Παπαδήμος υπάρχει στους 300. Ο Παπαδήμος ήταν αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ναι. Ήταν μια μετριοπαθής προσωπικότητα. Διεθνώς αναγνωρισμένος, ναι, με ένα άλλο. Τα λάθη που έκανε και αυτός, έκανε κάποια λάθη. Πήρε ένα καψί μαζί του εκπρόσωπο τύπου που ήταν του Πασοκτζής. Ναι, πήρε, ναι. Δηλαδή χρησιμοποίησε από την Αυθαλήνη φθαρμένα πρόσωπα και κατέστρεψε την όποια καλή την οποία, διάθεση εικόνα είχε. Ο ίδιος άξιζε πάρα πολύ, εγώ το είχα πει και του ίδιου. Του λέω, εσύ άξιζες πάρα πολύ, έπαιζες πολύ σωστό ρόλο και μετριοπαθή ρόλο, αλλά όταν έβαλες κάτι μουτσούνες του Πασόκ, έβαλε, θυμάμαι ποιον είχε βάλει, κάτι, το Βενιζέλο αντιπρόεδρο κυβερνήσεων, κάτι δεν είχε την ελευθερία να κινηθεί. Αφού λέμε καταδικάζουμε το παρελθόν, παίρνουμε από το παρελθόν να συγκροτήσουμε την κυβέρνηση. Δηλαδή, πάρε 10 νέα άτομα με από μπαλώματα. Ας είναι Πασόκ, αλλά με ευρύτερο. Ναι. Και όχι βιολιά παιγμένα. Ναι. Κατάλαβες. Είχε πάρει κάτι ανόητος. Και δυστυχώς τέτοια πράγματα οδηγούν σε γενικό αφορισμό. Ναι. Γι' αυτό και ο γενικός αφορισμός οδηγεί στα άκρα. Ναι. Δυστυχώς. Ναι. Όταν ο μεσαίος χώρος δεν μπορέσει να δώσει λύση, απευθύνεται πλέον ο λαός σε κασιδιάρδες, σε κομμουνιστές και σε δυστυχώς, όλο αυτό δυστυχώς, το συναπάντημα. Δυστυχώς. Εγώ όσους βλέπω να είναι τώρα του Βελόπουλου, του Κασιδιάρη και κουκουέδες που είναι ακόμη μερικοί και τους κουβεντιάζω, πρόσωπα απελπισμένα είναι. Δηλαδή δεν έχω δει του Βελόπουλου ένα σοβαρό άνθρωπο. Έχω μιλήσει με 5-6. Δεν είδα να έχει απόψεις. Όλο θα έρθει ο Ρώσος να μας σώσει κάτι... Κάτι δυστυχώς... ασυναρτησίες δηλαδή και λέω υπάρχει κόμμα του Βελόπουλου που πιστεύει αυτά τα πράγματα ότι θα έρθει ο Ρώσος εδώ. Ο Ρώσος κοιτάει το τομάρι του τώρα. Δηλαδή... Και η αριστερά πίστευε ότι η Ρωσία θα σώσει την Ελλάδα. Γι' αυτό λέω όταν καταλήγει ένας ψηφοφόρος, προδομένος έστω από το πολιτικό σύστημα, είτε σε Βελόπουλους, Κασιδιάρδες και τέτοια ή στην αριστερά, αυτός ο άνθρωπος είναι απελπισμένος. Ναι, προφανώς είναι απελπισμένος. Αυτός δεν του κάνανε κάποιο ρουσφέτη Νέα Δημοκρατία, δεν του κάνανε κάποιο ρουσφέτη άλλοι, κάτι είναι... Προφανώς είναι προδομένος, είτε σε προσωπικό είτε σε γενικό επίπεδο. Σε γενικό επίπεδο, βεβαίως. Δυστυχώς δεν έχω δει ανθρώπους δηλαδή σοβαρούς, ακόμη και δημοσιογράφοι που είναι κάποιοι στη Θεσσαλονίκη του Βελόπουλου, αν τους ακούσεις, δηλαδή, είναι τι οι επιστολές του Ιησού Χριστού, τι η Ρωσία θα έρθει, τι ο Τραμπ θα βγει από τον τάφο να μας φάει. Όσο θυμάμαι εκείνο τον Βελόπουλο που σηκώθηκε στη Βουλή και είπε για τον Τραμπ, στηρίζεται επίσημα τον Μπάιντεν που του στείλε συγχαρητήρια ο Μητσοτάκης. Εάν λέει αύριο το δικαστήριο αναδείξει τον Τραμπ πρόεδρο, σε ποια τρύπα θα κρυφτείτε, λέει στο Μητσοτάκη. Άκου τώρα. Και τώρα ο Αραχοβίτης, ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε και με τον Βελόπουλο πάμε, λέει, προκειμένου να φτιάξουμε κυβέρνηση. Καλά ρε παιδιά, εντάξει, πηγαίνετε με όποιον θέλετε, με τη Λεπέν πηγαίνετε, κύριε Αριστερή, αφού είστε ωραίοι. Πάρτε και το Φαΐλο Κρανιδιώτη που είναι υπέρ της Λεπέν και τον Τζίμερο που είναι υπέρ του ρατσισμού. Πάρτε και τον
όλους αυτούς, όλο το σκυλολόι που είναι για πέταμα, πάρτε τους γύρω στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτοί από μίσος είναι ικανοί να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν είναι. Γιατί ο Τζίμερος ήταν φίλος του Σκυλακάκη. Ήταν μαζί με το Σκυλακάκη. Ο Σκυλακάκης με τον Τζίμερο ιδρύσαν το κόμμα του Μάνου. Ναι. Βέβαια, ο Μάνος ήταν από πίσω. Άκρα χούντα. Άκρα χούντα. Κατάλαβες. Ήταν από τους ανθρώπους που είχε δώσει, είχε κάνει στα οικόπεδα να είναι για πέταμα. Δηλαδή έβαλε 10 στρέμματα και 20 τα οικόπεδα, ώστε όταν έχεις μικρότερο οικόπεδο να μην χτίζεται. Αχρίστευσε το 70% των κτημάτων της Ελλάδος ο Μάνος. Ευχαριστώ. Για να βοηθήσει την μεγάλη ιδιοκτησία. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι φασίστες, χουντικοί. Τι να κάνουμε, έχουν τα πιστεύω τους. Υπάρχει και αυτό το είδος. Έχουν μεγάλο στομάχι αυτοί. Όλοι εμείς οι άλλοι παίρνουμε μικρή μερίδα. Αυτοί παίρνουν όλο το καζάνι. Θέλω όλο το καζάνι για να φάνε, για να χορτάσουν. Και δεν μαθαίνουμε ποτέ από τα λάθη μας. Αυτό βλέπω. Τι δηλαδή, να δεν μαθαίνουμε. Λάθη. Από το 1974 μέχρι ποια σήμερα λάθη, η Ελλάδα έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου. Να μην πω για την επταετία που. Θυμάμαι ο Μάνος το 1974 που ήρθε ο Καραμαλής. Είχαν στην πλατεία Συντάγματος ομιλία η δεξή. Και είδε μια φωτογραφία, ήταν μερικοί με φωτογραφίες. Και ήταν ο Μάνος, η γυναίκα του, τα παιδιά του. Έκανε δηλαδή στην αφίσα, είχε όλη του την οικογένεια. Και πρόβαλε την οικογένεια. Ότι έγινε ιδιοκτήτης της Σαλατίνης και ότι ρίχνεται στην πολιτική μόνο για να σώσει την Ελλάδα. Κατάλαβες. Αυτός ήταν ο Μάνος. Μετά, μετά ξαναμπήκε στη Νέα Δημοκρατία, μου φαίνεται. Μπήκε, ναι. Μπήκε κάνα δύο φορές και ξαναμπήκε. Μπήκε κάνα δύο φορές, βγήκε, ίδρυσε δικό του κόμμα, ναι, δεν ακόμα πέτυχε. Το δικό του κόμμα πώς λέγονταν, Θυμάμαι ο Ρουσόπουλος που του έκανε κάτι εκπομπές, τότε ήταν δημοσιογράφος. Ναι, ναι, και στο Μέγκα που ήταν. Και του Στέφανος Μάνος έλεγε. Μπράβο, ναι. Ήτανε. Τι άνθρωποι είναι και αυτοί, χωρίς ιδεολογία είναι αυτοί. Δυστυχώς. Τι ιδεολογία Δυστυχώς. είναι. Δυστυχώς. Και έτσι γίνανε πολυσυλλεκτικά πλεονεξία, τα κόμματα. Πλεονεξία. Ναι. Τώρα το ξέρεις ότι το Πασόκ έχει βάλει μέσα ακροδεξιούς. Δυστυχώς. Δυστυχώς έχει βάλει. Δυστυχώς. Δηλαδή. Έχει. Καταρχάς δεν υπάρχει Πασόκ. Εδώ είχε έρθει κάποιος, είχε έρθει κάποιος σε εμάς που τον πετάξαμε έξω λόγω φασισμού. Ναι. Και τον είδα προημερών στο Πασόκ και λέω τι είναι αυτό. Δεν ελέγξανε λέω ποιοι. Αλλά φαίνεται ότι έχουν μεγάλη ανάγκη από υποψήφιους. Ναι. Την εποχή των μνημονίων το Πασόκ είχε πάρει και τον Στέφανο Μάνο. Ναι. Για λίγο καιρό. Ναι. Τι να πω. Και μία κυρία μας γύρευε λεφτά. Τώρα άραγε θα της δώσει λεφτά ο Πασόκ. Λέω σε εμάς είχε έρθει και την πέταξε έξω, ζητούσε λεφτά. Πώς θα κάνει τον αγώνα, λέει, χωρίς λεφτά. Έτσι λέω, μαντάμε εδώ, άμα αρχίσουμε και δίνουμε 400 έχουμε. Και 10.000 να δώσω στον καθένα, ναι. Είναι εκατομμύρια, λέω. Ναι. Γιατί αν μάθει ο άλλος ότι έδωσα σε σένα, τελείωσα εγώ σαν πρόεδρος. Ναι, προφανώς. Ναι. Λέει και πώς θα κάνω εγώ τον αγώνα, πώς θα κάνω. Και είδα τώρα την έβαλε το Πασόκ. Να. Χρειάζεται διαφάνεια. Δεν μπορεί να πορευτούμε έτσι με αυτούς με σκοτεινούς τρόπους και σκοτεινούς δρόμους. Πρέπει καλά, να δεν ξέρει διαφάνεια. Ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης μπορεί να είναι ανίκανος να ηγείται ενός κόμματος, αλλά το βασικό πράγμα να κοιτάει στα μάτια αυτών που έρχεται. Κολεγιόπεδο είναι. Είναι κολεγιόπεδο, εντάξει, δεν αλλά γνωρίζει. Όπως και δυστυχώς και η κυβέρνηση των αρίστων. Που εγώ τότε το 2015 που έβαλα στην Ένωση Κεντρών και κάποιους που προδώσανε, το έκανα στην προσπάθεια το κόμμα να εμπλουτιστεί. Ναι, ναι. Το Πασόκ όμως είναι ήδη
κόμμα που αναφέρεται στις τηλεοράσεις, που έχει, έχει ένα λόγο. Είχε ανάγκη όλα αυτά τα σκουλίκια. Αυτά είναι φασίστες, ακροδεξιοί. Τι τους θέλει μέσα στους συνδυασμούς. Ο άνθρωπος θα του κάνουν όχι ζημιά μόνο. Είναι δυστυχώς. Όταν μπαίνει στο συνδυασμό ένας φασίστας, ξέρεις τι ζημιά σου κάνει. Πάρα εμένα την προηγούμενη φορά συνάντησα στη Θεσσαλονίκη ανθρώπους που μου λένε, κύριε Λεβέντη, όλα καλά, δεν έχουν παράπονα από σένα, λέει κτλ. Αλλά εκείνο λέει τον Νικολόπουλο και τον Κατσίκη, τι τους έβαλες, μου λέει. Αυτή μου λέει είναι ακραία στοιχεία. Λέω, θα σας πω λίγο γιατί τους έβαλα. Όταν, λέω, φύγανε οι δικοί μου βουλευτές και μας αφήσαν, αδειάσαν τη γωνιά, αυτοί ήρθανε και λέγανε αφήστε μας εμάς να καλύψουμε το κενό. Να. Έτσι, λέω, την πατήσαμε. Προς Θεού, λέω, δεν συμφωνώ με τον Νικολόπουλο ούτε με τον Κατσίκη. Αυτοί έχουν ακραίες θέσεις. Να. Απλά ήθελα να εκδικηθώ το πολιτικό σύστημα και στη θέση των προδοτών να βάλω κάποιους άλλους, ας πούμε. Προφανώς, να. Έπαθα, λέω, την έπαθα αυτή τη ζημιά. Έβαλα ακροδεξιούς. Αλλά αυτοί, λέω, αποδοκιμάστησαν από το λαό. Δηλαδή, εκείνος ο Νικολόπουλος, ενώ περίμενα να έρθει πρώτος στη Β' Αθηνών, ήρθε 19ος. Ούτε το κοινό της Ένωσης Κεντρών δεν τον... Δεν τον ψήφισε. Ουσιαστικά αποδοκίμασε αυτές τις προσωπικότητες. Ένας τέος υπουργός έρχεται 19ος. Αποδοκίμασε αυτές τις προσωπικότητες. Δεν υπάρχει. Αλλά και οι σημερινές προσωπικότητες που είναι στην κυβέρνηση. Εντάξει, δηλαδή Φερπίνο, ο πρώην υπουργός μεταφορών που είπαμε και πιο πριν. Καραμαλής. Ναι, έβγαινε και διαβεβαίωνε για την ασφάλεια των τρένων με μεγάλη σιγουριά. Εντάξει, αυτός ήταν. Και λίγες μέρες μετά γίνονται τα Τέμπη. Ήταν λιμοκοντόρος. Λιμοκοντόρος, τι θα πει στα έργα, ήταν τα ελληνικά, τα παλιά έργα, ήταν κάποιοι που παρίσταναν τους γαμπρούς. Ήταν απαίδευτος. Κάπως έτσι. Απαίδευτος. Δεν είναι κακό παιδί. Απλά δεν σημαίνει ότι κάνει και για πολιτική επειδή λέγεται Καραμαλής. Εδώ δηλαδή πάνε να μας πούνε ό,τι λέγεται η γάτα του Μητσοτάκη να βγει βουλευτίνα. Ο ποντικός του Καραμαλή να βγει. Εντάξει, κακό παιδί δεν είναι κανένας, ούτε καλό ούτε κακό. Όλοι έχουμε έναν καλό. Το αποτέλεσμα μετράει. Αυτό, αλλά άλλοι είναι γεννημένοι και έχουν, ουσιαστικά γνωρίζουν ιατρική. Άλλοι γνωρίζουν πολιτική. Άλλοι γνωρίζουν ζαχαροπλαστική. Αυτός έκανε καλό γάμο. Ο Αχιλλέας όλοι να γίνονται πολιτικοί. Ο Αχιλλέας ο Καραμαλής έκανε καλό γάμο και πήρε τη Εφοπλιστίνα, την κόρη του Διαμαντή. Οπότε έχει λυμμένα τα προβλήματα. Δηλαδή, 6 καράβια έχει. Μπορεί να είναι καλός σε άλλους τομείς. Στα καράβια. Στο σκι, στο bowling. Εντάξει, δεν είναι όλοι για πολιτική. Και ο γέρος στον γκολφ ήταν καλός. Ναι, σωστά. Άλλος είναι στη μαγειρική καλός. Να ασχοληθεί με αυτό, να γίνει σεφ. Εντάξει. Δεν είναι όλοι για εδώ, για την πολιτική εννοώ. Αλλά την πάθανε τώρα οι Καραμαλικοί. Ο μεν Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, παραιτήθηκε. Μήπως γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας. Με αυτό το σκέψη, με αυτήν παραιτήθηκε. Ο δε Κωστάκης τον έφαγε το σκοτάδι. Δηλαδή τώρα οι Καραμαλικοί ξεκλειδίστηκαν όλοι. Δεν υπάρχει άλλος Καραμαλής πια. Τελειώνουν οι Καραμαλίδες. Μέχρι να βγουν τα παιδιά του πρώην πρωθυπουργού που κι αυτά θα ασχοληθούν με την πόσο πολιτική. Πόσο χρόνο είναι αυτά. Δεν θα είναι καμία. 10-12 χρόνια εκεί. Πρέπει να περιμένει όμως. Δεν θα είναι. Λένε ότι ο Κώστας ο Καραμαλής έχει φιλοδοξία να μπει κοινός υποψήφιος για πρόεδρος και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Λέει, με αυτό το σκεπτικό παραιτήθηκε. Δεν το αποκλείω. Όλα είναι πιθανά σε αυτόν τον τόπο. Όλα τα έχουμε ζήσει, όλα είναι πιθανά σε αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς. Δυστυχώς, δρούμε εκ του προχείρου. Όπως ο Τζανετάκης τότε. Ο Τζανετάκης, αν του έλεγες πριν τον ονομάσουν για πρωθυπουργό, αν του έλεγε θα γίνει πρωθυπουργό, θα σου έκανε μήνυση ότι τον κοροϊδεύει. Τον κοροϊδεύει. Μπήκε λοιπόν, λέει, μέσα στο σπίτι του Μητσοτάκη, του γέρου του στην Γλυφάδα, με ένα ντοσχέ. Και είχαν συνεδρίαση ο Κύρκος, ο Φλωράκης και ο γέρο Μητσοτάκης. Συνεδρίαζαν προς ανέβρεση προσώπου πρωθυπουργού.
Και συμφωνήσαν όλοι να μην είναι ο Μητσοτάκης. Είπε ο Φλωράκης, λέει του Μητσοτάκη, μας διευκολύνει πολύ να μην είσαι εσύ. Δεν θέλανε τον Γέρο. Βάλτε, λέω, έναν άλλον. Αναζητούσαν άτομο. Έμπαινε λοιπόν με τον ντοσιέ ο Τζανετάκης, αυτό το έχω ακούσει από άτομο αξιόπιστο. Μπαίνει μέσα ο Τζανετάκης και λέει η Μαρίκα. Μαρίκα, η γυναίκα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είπε μια βαριά φράση, ποιο από αυτόν θα βρούμε. Είπε μια κακή λέξη για αυτόν που... Και λέει ο Μητσοτάκης, σιώπησε για λίγο, έτσι όπως ερχόταν ο Τζανετάκης, και λέει, τι λες Λεωνίδα εσύ, το Λεωνίδα, για τον Κύρκο, για το Τζανετάκη. Βάλτον. Γυρίζει λοιπόν ο Λεωνίδα, ο Κύρκος, και λέει, βάλτον. Έτσι σημαίνει. Και την άλλη μέρα ορκιζόταν ο Τζανετάκης. Στη ζωή υπάρχουν, που λέμε, και το σαμπουάν και το μαλακτικό. Οπότε, ναι. Ο κακομύρης και ψάχνουν να βρουν αντίστοιχο μαλακτικό εκείνη την περίοδο. Τι να πω, αγόρι μου, τι να πω εδώ πέρα. Είναι... Δυστυχώς όμως, πέρα από αυτά, ναι, έζησε αρκετές περιπτώσεις η Ελλάδα, αρκετές εποχές. Και πέρασε και δύσκολες εποχές. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι από αστάθεια, από πολιτική αστάθεια, ήρθε η δικτατορία του 67-74, η επταετία αυτή. Δεν υπήρχε τότε πολιτική αστάθεια. Δημιούργησε ο θρόνος. Μέσω του θρόνου, ναι. Τα ανάκτορα δημιούργησαν την αστάθεια. Ναι. Επειδή δεν έκανε τα κέφια της Φρυδερίκης ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν υπήρχε αστάθεια. Μια χαρά σταθερότητα ήταν, αλλά την δημιούργησαν. Εν τέχνος που τη δημιούργησαν. Έβαλαν τον Σγουρίτσα, ένα συνταγματολόγο, να πει είναι νόμιμη η κυβέρνηση Τσιριμόκου. Ναι. Τώρα είναι. Αυτό θέλω να πω όμως. Δεν μάθαμε. Το 2010 μπήκαμε σε μηχανισμό στήριξης, σε τριμερή μηχανισμό στήριξης που κράτησε, ενώ θα μπορούσε η Ελλάδα, αν είχε τηρήσει τα συμφωνηθέντα και αν υπήρχαν, αν ουσιαστικά ακολουθούσε το πρόγραμμα, να είχε βγει το 2012, επειδή δεν υπήρχαν διάφορα ζητήματα, βγήκε μόλις το 2018 από το τελευταίο πρόγραμμα στήριξης. Μνημόνιο επί μνημονίου πήγαμε. Ναι. Και πήγαμε διότι ουσιαστικά... Και φοβάμαι ότι θα πάμε και μελλοντικώς. Διότι εμφανίζει ο Μητσοτάκης ότι μέσα σε ένα χρόνο προλάβαμε και σταθεροποιήσαμε την οικονομία και μπορούμε και μοιράζουμε λεφτά. Και διερωτώμε πόσα λεφτά μια χώρα μπορεί να βγάλει μέσα σε ένα χρόνο. 8 δις. Πόσα μπορεί να μου πει πόσα. Γιατί από την άλλη μεριά το εξωτερικό χρέος της χώρας αυξήθηκε κατά 20 τόσα. Να. Δηλαδή, συνολικά χρεωθήκαμε. Πώς γίνεται λοιπόν να δίνουμε στους Έλληνες, μη επιστρεπτές, προκαταβολές, ταμεία ανάκαμψης και όλα αυτά. Πώς γίνεται να δίνουμε και συγχρόνως να αυξάνει το εξωτερικό χρέος και να λέμε ότι πήγαμε και καλά. Δηλαδή, αυτά δεν ταιριάζουν. Σαν να λέμε να τρως μια φάπα, αλλά να βγαίνεις να λες μια χαρά πέρασε, μου έκανε καλό η φάπα. Θυμάστε τις δηλώσεις Καραμαλή το 2007 και το 2008 ότι με την πτώση της Lehman Brothers που έλεγε τότε ότι εμάς η οικονομία μας αντέχει και έχει, είναι εύρωστη και ότι θα πάμε καλά. Λέει έχουμε υψηλά διαθέσιμα και κάτι. Ναι. Τι διαθέσιμα μπορεί να έχει μια χώρα όταν βγαίνει από μνημόνιο, όταν αυξάνει το εξωτερικό της χρέος και όταν έχει τρέχουσες δόσεις. Γιατί τώρα μας πήγανε και τις δόσεις από το 17 μέχρι το 25, μας φύγανε για πιο πέρα. Δηλαδή, αποφύγαμε το βραχνά, αυτό μας το έκανε η Ευρώπη, για μια οχταετία. Ναι. Αν η οχταετία αυτή παρέμενε ως έχει, θα μας είχε ο διάολος πάρει. Θα υπήρχαν και θα εμφανιστεί το 25 όλο αυτό. Όλο αυτό το πράγμα στην αυχένα μας θα εμφανιστεί το 25. Ο Σταϊγούρας λέει ότι έχουμε υψηλά διαθέσιμα.
Και υπάρχει και το λεγόμενο υπερταμείο, μην ξεχνάμε, ναι, όπου θα ακολουθήσουν πωλήσεις κτλ. Εγώ ξέρω ότι, εγώ ξέρω μέχρι το 2060. Ότι όταν ένας υπουργός λέει αντίθετα από την κοινή λογική, ξέρω μα διαψεύδονται πολύ ψεύδεται, μα ότι ψεύδονται ήδη. Και ότι αναλαμβάνει ποινικές ευθύνες. Αναλαμβάνει και ποινικές ευθύνες. Κανονικά θα έπρεπε διότι, να αναλυθούν. Εντάξει, μπορεί αυτοί να παίρνουν από μια χρονιά λεφτά, να τα πηγαίνουν στην άλλη, να τα γυρίζουν ή να παίρνουν τα λεφτά από του χρόνου, κάτι τέτοια κάνουν. Παίρνουν τα λεφτά από του χρόνου, τα παίρνουν νωρίτερα, κάτι τέτοια πράγματα δηλαδή, τα οποία εκδίδουν ομόλογο όποτε τη βρουν μέσα τους και δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν. Φραπ, 7 δις ομόλογο. Μα 7 δις, ξέρεις πόσο ανεβάζει το εξωτερικό χρέος. Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος ανεβαίνει πολύ. Ανεβαίνει, είναι 2,3,5 ήδη, 2,35. Πόσο θα πάει πια. Μετά το 1,8 είναι απαγορευτικό για να δανειστείς τόσο υψηλό χρέος. Εδώ όταν το εξωτερικό χρέος είναι 1,8 και άνω, να, είναι απαγορευτικό για να βγεις στις αγορές να δανειστείς. Να. Εμείς με 2,35 μας κάνει τη χάρη λόγω καραντίνας και λόγω όλων των συμβαίνοντων τώρα ας πούμε και μας αφήνουνε, αλλά μας αφήνουνε το σε αφήνω είναι σχετικό. Ότι ακόμα ότι δεν θα σου στείλω τον κλητήρα, αλλά... Όχι τώρα, όχι τώρα. Όταν θα τελειώσουν... Τώρα που στηρίζουμε Μητσοτάκη, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Μετά, να γίνει εκλογές και μετά, ναι. Στον καινούργιο πάμε να τον επνίξουμε τον άνθρωπο, Το Τσίπρα πώς τον βλέπεις, έχει πιθανότητες να γίνει αρχηγός της αντιπολίτευσης, καλά είναι. Αυτό το έχει, δεν πιστεύω. Μπορεί να τον δούμε αρχηγός και... δεύτερου κόμματος θα είναι. Μην τον δούμε και πρώτο. Α, τι ποσοστό δίνεις εσύ σε αυτό. Εσύ σαν Μόσχος, τι δίνεις. Είναι ένα 60% με 70 πιθανότητες πια. 70% πιθανότητα. Να βγει πρώτος ή να βγει δεύτερος. Να βγει πρώτος. Μήπως δίνεις ψηλό. λέω μήπως του δίνεις περισσότερο από ό,τι αντέχει το τομάρι του. Μπορεί να είναι βραχίδια και η κυβέρνηση, αλλά υπάρχει και αυτή η πιθανότητα και μεγαλώνει λόγω των τεμπών. Α. Γιατί έχουν συσσωρευτεί πολλά προβλήματα. Τον βγάζει καμιά δημοσκόπηση πρώτο, όχι. Πρώτο, όχι, αλλά είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Δηλαδή, όταν λέμε 2,9 σε πληρωμένες δημοσκοπήσεις, μπορεί πράγματι να είναι με μείον 2,9 αντίστοιχα. Δηλαδή, είναι το συν πλην 2. Ναι. Ποτέ δεν ξέρουμε ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Βλέπεις στο αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπεις ότι τη φορά αυτοί πείθουν ότι είναι σοβαροί. Δεν σημαίνει ότι. Όχι, άλλο σας λέω. Τώρα. Ασχέτως του τι βλέπεις. Λέω, βλέπεις εσύ, διαπιστώνεις ότι τώρα θα είναι πιο ορθολογισμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα πονέσουν τον πολίτη περισσότερο τα βάσανά του, δηλαδή θα κοιτάξουν να κυβερνήσουν πιο καλά. Έχεις τέτοια δείγματα. Εάν ουσιαστικά τηρηθείς η προεκλογική δέσμευση για κυβέρνηση ουσιαστικά του κέντρου. Κέντρο-αριστερά και κέντρου γενικότερα. Θα υπάρχει κάποια πολυφωνία που ίσως προστατεύσει. Η πολυφωνία ίσως προστατεύσει τον πολίτη, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό. Δηλαδή από την απλή αναλογική θα προκύψει. Από την απλή αναλογική. Εάν πάμε στις τρίτες. Αλλά θα αφήσει ο Μητσοτάκης να γίνει αυτό ή θα προκυρήσει κάθε φορά εκλογές πριν προλάβουμε να κάνουμε κιχ. Ο Μητσοτάκης είναι ικανός, είναι τρελός. Και είναι ικανός βλέποντας ότι θα νισκάσει τις επόμενες, ότι είναι μικρή διαφορά από το Τσίπρα, θα πάει γρήγορα σε εκλογές. Πριν προλάβουν τα κόμματα να κάνουν διεργασίες και συζητήσεις από τις οποίες μπορεί να προέλθει κυβέρνηση απλής αναλογικής. Και να γίνει κυβέρνηση υπό τον σημερινό πρωθυπουργό. Θα είναι βραχίδια. Βραχίδια, ναι, αλλά αυτός κάθε φορά θα αλλάζει τον εκλογικό νόμο για να πετύχει μπόνους 55 και την τρίτη φορά λένε θα βγει αυτοδύναμος έτσι. Ναι, μπορεί, αυτό όχι, εξαρτάται και πόση αποχή θα υπάρχει.
Γιατί αυτό θα είναι ό,τι καταστροφικό. Και να, ό,τι και να υπάρχει. Όταν, βάλει, όταν βάλει την πρώτη φορά θα είναι απλή αναλογή. Ναι. Εκεί δεν βγαίνει τίποτα. Ναι, ναι. Την δεύτερη εκλογή θα είναι 35 έδρες μπόνους. Εκεί πάλι δεν μπορεί να κάνει τίποτα το... η Νέα Δημοκρατία. Την τρίτη φορά που το μπόνους γίνεται 50, ναι. 50, τότε δεν χρειάζεται ούτε το ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται κανένα. Ναι. Και μπορεί να φτιάξει 152 έδρες εκεί εγώ τον έχω. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το θεωρώ λίγο το σενάριο μπλεγμένο το συγκεκριμένο. Και να σας πω γιατί. Γιατί ο πρόεδρος ή πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Σακελαροπούλου, θα καλέσει τον Πρωθυπουργό να σχηματίσει κυβέρνηση στις ναι. πρώτες εκλογές, με απλή ναι. αναλογική. Αυτός θα πει όχι. Όχι, θα καλέσει τον δεύτερο. Ο δεύτερος τι θα κάνει. Ο Φερρυπίν, ο Τσίπρας. Θα πει όχι κι αυτός. Θα πει όχι. Ναι, γιατί ο Τσίπρας έχει πει ότι δέχομαι να γίνει κυβέρνηση. Ναι. Αλλά να είμαι εγώ πρώτο κόμμα. Έτσι είπε. Ο Τσίπρας υπευθύνος για να... Μπορεί να είναι πρώτο για κόμμα. Αν είναι... Πρώτο κόμμα τον μπορεί. Θεωρούν... Λίγοι θεωρούν για πρώτο. Λέει τον έχω για δεύτερο εγώ. Έστω με μία μονάδα διαφορά. Μπορεί να είναι και με μία μονάδα. Στα όρια του στατιστικού λάθους δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος. Και δεν σημαίνει ότι κάποιος για να βγει... ότι κάποιος για να βγει πρώτος ή για να είναι δεύτερος, ότι είναι καλύτερος, σημαίνει ότι έπεσε και ο πρώτος. Ο Τσίπρας απλά δηλαδή. Έχει πει στις ναι. ομιλίες του, έχει πει ότι θέλουμε κυβέρνηση απλής ναι, αναλογικής, αλλά όχι ηττημένο. Αλλά θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα ναι, 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 για να κινούμε τα νήματα. Ναι, 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 δεν θέλει κυβέρνηση ηττημένων. Ναι. Προεκλογικά πολλά λέγονται. Πρακτικά ναι. τι θα γίνει. Ναι. Γιατί ο κάθε πολιτικός όταν αναλαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έχει ευθύνη απέναντι στον πολίτη που τον ψήφισε. Άρα πρέπει εμείς η Ένωση Κεντρών να μπούμε μέσα ώστε να πούμε κύριοι δεν θέλουμε υπουργεία, δεν θέλουμε τίποτα, πρέπει... κυβερνήστε και θα σας ελέγχουμε. Πρέπει... Γιατί άμα ζητήσει υπουργεία γίνεσαι κολόπεδο. Ναι, ναι, προφανώς. Με συγχωρείς που μιλάω έτσι, ναι, αλλά... Εντάξει, εντάξει, πρόεδρε, εντάξει, δεν εννοώ δηλαδή ότι γίνεσαι... ουραίο συμπλήρωμα. Ναι. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, άμα ζητάς υπουργεία, θα καταλήξεις σαν τον Καμένο. Σου πούνε, άντε, ναι. πήρες ναι, ναι, τα υπουργεία σου, άντε από εδώ. Ναι. Έτσι του λέγει ο Τσίπρας του Καμένου. Ναι. Κάνεις την άκρη, ρε. Κατάλαβα τι πήρες τα υπουργεία σου, επίσης, ναι, έχεις ναι, ναι, υπουργικό κατάλαβα. Αυτοκίνητο. Κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα, ναι. Αλλά... Γι' αυτό πρέπει να βρεθεί πρέπει ένα κόμμα η Ένωση Κεντρών που να δώσει ψήφο χωρίς. Να πάρει αντιπαροχή. Να δώσει ψήφο, δηλαδή, επί τη βάση ικανοποίησης των 11 σημείων. Ναι. Πρέπει να συζητηθούν τα 11 σημεία. Ναι. Μεταξύ, μέσα ουσιαστικά, στο, μαζί με το, κέντρο και την ναι, κέντρο όλοι, αριστερά. Όλοι, όλο όλοι, το ναι. κέντρο και κέντρο αριστερά. Δηλαδή, η λεγόμενη προοδευτική, όπως λέει και ο, ναι. και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και να δούμε... στα 11 σημεία επί του πραγματικού να ουσιαστικά να δοθεί η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης πράγματι με έλεγχο όμως. Ναι. Με όχι, έλεγχο. Όχι με υπουργεία. Όχι με έλεγχο. Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Αντί δηλαδή νομή της πίτας μπράβο. Να γίνει επιτήρηση του έργου. Αυτό θα το εκτιμήσει ο λαός. Το ότι ναι. η Ένωση Κεντρών ναι, δεν ναι, θα διεκδικήσει ναι. υπουργεία. Μάλιστα. Αλλά ότι θα έχει μια ανεξάρτητη φωνή και έλεγχο στην ίδια την κυβέρνηση. Ωραία. Να δούμε τώρα. Θα και ο λαός είναι κυρίαρχος. Να δούμε κυρίαρχος. Τι θα προεκτιμήσει ο λαός, διότι ο λαός έχει μάθει να εκτιμάει μόνο την τσέπη του. Δηλαδή, έχω συναντήσει καταστάσεις νοσηρές. Έχω συναντήσει μια γριά στη Λάρισα, στο Μακρεχώρι, που είπε ότι θα ψηφίσει... Πασόκ, θυμάμαι, είχε πει, θα ψηφίσει, ναι. Της είχε κάνει ο Σιμίτης 50 δραχμές αύξηση. Να. Δραχμές. Δηλαδή 0,1 του ευρώ. Καταλάβατε, μιλάμε για τέτοια ναι, 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 ναι. κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Είναι... Και οπότε λέω τώρα τι ιδεολογία να υπηρετήσει η γυναίκα αυτή. Η γυναίκα κοιτάει στενά την τσέπη της, ναι. μισεί την ανθρωπότητα, τι ουσιαστικά, με το δίκιο της βέβαια. Γιατί την ξέχασε η Ελλάδα. Όταν σε ξεχνάει η Ελλάδα, η απάντηση αυτού, ξεχνάς και εσύ την Ελλάδα.
Δυστυχώς γίνεται, δυστυχώς γίνεται. Αλλά οφείλεις να θυμάσαι και κάποια καλά πράγματα που έχει αυτός ο τόπος. Εντάξει, δεν είναι. Λέμε για στιγμές απελπισίας. Απελπισία, ναι. Στην απελπισία. Όπως που έκοψε ο Τσίπρας το ΕΚΑΣ από τους αγρότες. Ή κάποιοι άλλοι που δεν τους δίνει, όπως μίλησα με ένα φίλο μου στην Μπέλα, που έχει υποβάλει από το 17 σύνταξη, 2017, και δεν του είχε έρθει ακόμη σύνταξη. Και του λέω, και πώς ζεις εσύ? Μου λέει, με ζουν τα παιδιά μου που δουλεύουν στην τράπεζα. Αυτό είναι εκχυδαϊσμός του συστήματος. Ναι, αλλά τι να κάνει αυτός ο ανθρωπάκος? Τι να κάνει, δηλαδή, τι να κάνει, να ψηφίσει Κασιδιάρη, να ψηφίσει Βελόπουλο, Χούντα, τι να ψηφίσει? Αυτός ο άνθρωπος είναι δημοκράτης και τον οδηγούν σε εξτρεμικά πράγματα με την απάθειά τους και την αδιαφορία τους, καταλάβει, δεν είναι. Υπάρχουν και αυτά, δυστυχώς. Υπάρχουν και αυτά. Απλά ο λαός χρειάζεται να είναι, όποιο κόμμα και αν είναι στην εξουσία, ο λαός πρέπει να είναι κυρίαρχος και να προσέχει πού τοποθετεί την ψήφο. Το Πασόκ στη σύνθημα έχει βγάλει. Ο λαός κυρίαρχος, το Πασόκ στην εξουσία. Ναι, όλα πατεωνιά είναι. Ναι. Όλα. Και το Πασόκ ήταν κόμμα απάτης. Και τώρα ακόμη τον Ανδρουλάκη, τοξικό κόμμα είναι. Ο Τσίπρας μου το είχε πει αυτό κάποτε. Μου λέει, άσε το Πασόκ, το Πασόκ μου λέει, είναι τοξικό κόμμα. Αφού μου το είπε λοιπόν αυτό, τώρα ελπίζει ότι θα κάνει κυβέρνηση με το Πασόκ. Όλα αλλάζουν και όλα ανατρέπονται. Είδες πόσο φαρισαίος είναι. Ενώ κάποτε μου είχε πει, είναι τοξικό κόμμα το Πασόκ. Μην τους εμπιστεύεσαι, είναι αυτό. Τώρα προσδοκά από εκεί να κάνει κυβέρνηση. Να. Άρα και ο Τσίπρας κολοκύθας είναι. Είναι ένας καλός μήνος. Λαϊκά. Λοιπόν, θα μου πεις, θα μας κάνουν μήνυση στα κολοκύθια. Αλλά... Γι' αυτό, λοιπόν, θα τα κρυβήνουμε. Εδώ έχουμε το βιβλίο, μπορείτε δωρεάν να το παίρνετε, ερχόμενοι στα γραφεία, Καρόλου 28 στην Αθήνα, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Καρόλου 28 Αθήνα, στην πλατεία Καραϊσκάκη, έτσι. Δωρεάν το παίρνετε το βιβλίο. Και από την Θεσσαλονίκη Παναστασίου 24 και στη Λάρισα 28 Οκτωβρίου 17. Κάνουμε έναν αγώνα να επιστρέψει η Ένωση Κεντρών στην Βουλή. Εμείς σας καλούμε να μην πετάξετε την ψήφο σας σε Βελόπουλους, σε Κρανιδιώτιδες. Κρανιδιώτιδες δεν λέγεται ο εκείνος? Φαΐλος Κρανιδιώτης. Ή Καπερνάρη. Όχι Καπερνάρης. Κρανιδιώτης λέγεται. Κρανιδιώτης. Ο Φαΐλος Κρανιδιώτης. Ναι, ακροδεξιούς δηλαδή. Μην πετάξετε την ψήφο σας ούτε σε αριστερό. Σε εκείνη η ζωή Κωνσταντοπούλου, όλο τρέλες. Ή ο Βαρουφάκης. 100 δις κόστησε ο Βαρουφάκης, θα τον πληρώσουμε κι άλλο? Δηλαδή κάπου έχει ένα όριο η υπολαιότητα του λαού. Όχι άλλη υπολαιότητα. Όταν χρειάζεται την ψήφο σας σε ένα κόμμα όριμο σαν την Ένωση Κεντρών, δεν μπορείτε να την πετάτε στα σκουπίδια την ψήφο σας. Και ψηφίζοντας όλα αυτά που είπαμε, λυπούμε, αλλά σκουπίδια ψηφίζετε.